Χωρίς νερό κινδυνεύουν να μείνουν όσοι έχουν αφήσει απλήρωτους λογαριασμούς στη ΣΕΙΔΑΠ. Η εταιρεία θα αρχίσει να στέλνει ειδοποιητήρια τον επόμενο μήνα στους κακοπληρωτές, καλώντας τους να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, ώστε να μην υπάρξει διακοπή της υδροδότησης. Τα 210 εκατομμύρια ευρώ αγγίζουν οι οφειλές νοικοκυριών αλλά και του δημοσίου προς την ΕΙΔΑΠ. Η εταιρεία αλλάζει πολιτική και έτσι οι ιδιώτες που χρωστούν πάνω από 500 ευρώ θα πρέπει είτε να μπουν σε ρύθμιση είτε να εξοφλήσουν τους λογαριασμούς για να μην δουν τις βρύσες τους να στερεύουν. Και το νερό μπορεί να μου κόψουν και τη ΔΕΗ, μπορεί να μου κόψουν. Προσπαθώ να είμαι τυπική σε αυτά που χρωστάω, αλλά δεν μπορώ. Γιατί δεν είμαι άνεργη. Η διοίκηση της ΕΙΔΑΠ διαβεβαιώνει ότι δεν θα κόψει το νερό σε όσους αδυνατούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά, αλλά σε όσους εσκεμμένα αφήνουν απλήρωτους λογαριασμούς εκμεταλλευόμενοι την κρίση. Ενημερώνει πολλαπλώς, πολλές φορές τον πολίτη, τον καλεί να έρθει στα γραφεία και με έγγραφα, με φορολογική δήλωση ή ότι είναι άνεργος, να αποδείξει ότι δεν μπορεί να το πληρώσει. Και σας το λέω γιατί υπάρχουν και συμπολίτες μας που δεν πληρώνουν, που είναι οι γνωστοί παταχτσίδες. Υπάρχει λοιπόν μια βίλα στο ψυχικό 300 τετραγωνικών, μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο σπίτι, που έχει μια οφειλή γύρω στα 1.800 ευρώ και φυσικά σε αυτή την περίπτωση και δεν πληρώνει. Εσκεμένα δεν πληρώνει, όχι δεν έχει να πληρώσει, άρα σε αυτή την περίπτωση το νερό θα κόβεται. Δεν πληρώνουν αυτοί που έχουν τις πισίνες και έχουν τα λεφτά. Οι φτωχοί τα πληρώνουν. Οι οφειλέτες αναμένεται να λάβουν τα αραβασάκια της ΕΙΔΑΠ λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Όσοι θέλουν να αποφύγουν τη διακοπή υδροδότησης θα πρέπει να προχωρήσουν αμέσως σε διακανονισμό. Να μπουν ρυθμίσεις και να μην κόβεται το νερό. Η ΕΙΔΑΠ μάλιστα θα έχει έτοιμο σε 2 εβδομάδες ένα νέο διευρυμένο κοινωνικό τιμολόγιο, το οποίο θα ταυτίζεται με το αντίστοιχο της ΔΕΗ, ώστε να καλύψει τους οικονομικά ασθενέστερους. Και από την ΕΙΔΑΠ στη ΔΕΗ, κύκλοι του Υπουργείου Ενέργειας μιλούν για πολιτικό σαμποτάζ όσον αφορά στο κόψιμο του ηλεκτρικού ρεύματος για όφυλες, ακόμη και κάτω από τα 1.000 ευρώ. Το ρεπορτάζ θα μας δώσει τώρα ο Κώστας Καζακόπουλος. Ακριβώς, Μάρα, είναι πολύ συγκεκριμένοι κανόνες. Κόβεται το ρεύμα για όποιους χρωστάνε πάνω από 1.000 ευρώ και 2 τετράμινα τουλάχιστον ανεξόφλητα. Αλλά έχουν υπάρξει καταγγελίες ότι κόψαν ρεύμα για 200 και 300 ευρώ κάποιοι περιφερειακοί διευθυντές. Να ξέρετε ότι το ρεύμα που κόβει ο υπάλληλος όταν πάει δεν ξέρει για ποια όφυλη πρόκειται, αλλά βγαίνουν εντολές από τα περιφερειακά γραφεία. Και αν και το πρόγραμμα είναι σε κομπιούτερ και βγαίνει αυτόματα, οι καταγγελίες είναι ότι κάποιοι περιφερειακοί διευθυντές κόβουν και για μικρότερα ποσά. Έτσι θα υπάρξει μεγάλη αυστηρότητα. Υπάρχουν πληροφορίες από το Υπουργείο Ενέργειας ότι θα ερευνηθούν τα θέματα αυτά και θα εξαντληθεί αυστηρότητα για τους διευθυντές αυτούς. Βέβαια, όλο αυτό το θέμα με τις ρυθμίσεις της ΔΕΗ έγινε για να μπουν σε τάξη τα οικονομικά. 2,2 δις είναι τα χρέη από τους ανεξόφλητους λογαριασμούς. Ωστόσο, δεν μπορεί να δημιουργηθεί κοινωνικό πρόβλημα γιατί ήδη με τα πάνω από 1.000 ευρώ υπάρχει κοινωνικό πρόβλημα. Αν πάμε κάτω από αυτό, θα δημιουργηθεί πολύ μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα, λένε οι παράγοντες του Υπουργείου Ενέργειας. Έτσι είναι, Κώστα, και στην ΕΙΔΑΠ και στη ΔΕΗ πρέπει να εντοπίσουν τους μπαταχτσίδες, αλλά να μην καούν μαζί με τα ξερά και τα χλωρά, διότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που πραγματικά δεν έχει να πληρώσει και δεν το κάνει επίτηδες. Να χάσουν τη ρύθμιση των 100 δόσεων κινδυνεύουν πολλοί φορολογούμενοι μόνο και μόνο λόγω άγνοιας. Σε πολλούς αυξήθηκε η μηνιαία δόση επειδή αυξήθηκε το επιτόκιο σε εφαρμογή νέου όρου του μνημονίου. Περισσότεροι από 500.000 φορολογούμενοι που έχουν ρυθμίσει οφειλές τους προς την εφορία με τη ρύθμιση των 100 δόσεων έλαβαν πρόσφατα ηλεκτρονικό μήνυμα επειδή αυξήθηκε η μηνιαία δόση τους. Ο λόγος? Αύξηση του επιτοκίου θα δουν όσοι έχουν οφειλές έως 5.000 ευρώ και δεν πληρούν 3 σωρευτικά κριτήρια. Πρώτον, ο οφειλέτης θα πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο. Δεύτερον, η οφειλή του θα πρέπει να ξεπερνά τουλάχιστον το 50% του δηλωθέντος ετησίου εισοδήματός του. Και τρίτον, θα πρέπει για την κειμενική αξία των περιουσιακών του στοιχείων να μην ξεπερνά τις 150.000 ευρώ. Για παράδειγμα, φορολογούμενος που έχει ρυθμίσει οφειλή 3.000 ευρώ σε 100 δόσεις άτοκα πληρώνει σήμερα 30 ευρώ το μήνα. Αν έχει ακίνητα αντικειμενικής αξίας 200.000 ευρώ, θα του επιβληθεί επιτόκιο 5,05% και έτσι η μηνιαία δόση του θα αυξηθεί σε 36,82 ευρώ, δηλαδή θα πληρώνει κάθε μήνα 6,82 ευρώ περισσότερα. Με το μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο καλούνται να μπουν στο Taxis.net και να πληροφορηθούν αν τους αυξήθηκε μηνιαία δόση προκειμένου να πληρώνουν κάθε μήνα το σωστό ποσό και έτσι να μην χάσουν τη ρύθμιση. Αυτό είναι κρίσιμο για όσους έχουν δώσει πάγια εντολή εξόφλησης της δόσης στην τράπεζα, καθώς θα πρέπει να αναπροσαρμόσουν προς τα πάνω τη σχετική εντολή. Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Τρίφωνας Αλεξιάδης προανήγγειλε υποβολή των νέων φορολογικών δηλώσεων από το Φεβρουάριο αντί για το καλοκαίρι που γίνεται συνήθως. Ο στόχος στις υπηρεσίες είναι περίπου στις 15 με 20 Ιανουαρίου να έχει ανεβεί η εφαρμογή ώστε να ξεκινήσει η παραλαβή των δηλώσεων από αρχές Φεβρουαρίου.